Καλησπέρα. Μια άλλη εφαρμογή για καταγραφή οθόνη είναι το Screen Rec, η οποία είναι διαθέσιμη για Windows και για Linux. Την έχω ήδη κατεβάσει στον υπολογιστή μου. Εδώ λοιπόν. Ξεκινάει τώρα η εφαρμογή και ανοίγουν κάποιε ρυθμίσει. Έχει και εδώ ένα παραθυράκι, μια μικρή εργαλειοθήκη. Μπορώ να δω κάποιε βασικές ρυθμίσει για το μικρόφωνο. Αν θέλω να ενεργοποιήσω και την κάμερα να γίνεται καταγραφή και της κάμερας. Αν θέλω να καταγράφω εκτός τον ήχο του μικροφώνου και τον ήχο του συστήματος, δηλαδή μουσική που ακούγεται από τον υπολογιστή ή η γενικά του λειτουργικού συστήματος, την ποιότητα αν θέλω να είναι της διαστασει δηλαδη δηλαδή 1280x800, αυτό είναι για full οθόνη. Επίσης μου δείχνει πως ξεκινάω και σταματάω την καταγραφή με το πληκτρολόγιο. Ξεκινάω λοιπόν την καταγραφή για να πάμε σε μια σελίδα που θέλω να καταγράψω. Ξεκινάω λοιπόν την καταγραφή με το κουμπάκι εδώ της κάμερας. Και μπορώ να επιλέξω μέρος της οθόνης ή όλη την οθόνη. Γίνεται λοιπόν η καταγραφή και μπορώ να πατήσω το Alt S ή από εδώ να σταματήσω την καταγραφή. Έχει φτιάξει το βίντεο, μπορώ να το κάνω προεπισκόπηση και να το κάνω διαγραφή ή λήψη στον υπολογιστή μου. Έχει πάει στο φάκελο Video. για να δείξω λοιπόν ακόμα μία καταγραφή έτσι πιο μικρή όσο κάνω καταγραφή εμφανίζονται και εδώ τα κουμπάκια αυτά να κλείσω το μικρόφωνο θέλω ή να ανοίξω τους ήχους συστήματος ή να ανοίξω την κάμερα πατάω λοιπόν stop έχει γίνει πάλι το βιντεάκι, μπορώ να το διαγράψω ή να πάρω ένα σύνδεσμο δηλαδή να το ανεβάσω κάπου στο σύννεφο και να πάρω ένα σύνδεσμο διαμ διαμοιρασμού για να εξηγήσουμε λοιπόν αυτή τη λειτουργία αν κάνετε εγγραφή στην εφαρμογή θα έχετε τη δυνατότητα να γράφετε και βίντεο πάνω από 5 λεπτά και επίσης να τα αποθηκεύετε στο cloud σε αποθήκευση στο διαδίκτυο δηλαδή που σας δίνει δωρεάν 2 GB η εφαρμογή. Αυτό χρειάζεται αν θέλετε να έχετε διαμοιρασμό ή βίντεο πάνω από 5 λεπτά. Σαν πρόσθετο έχει εφαρμογή και εργαλείο screenshot, ένα απλό εργαλείο. Και εδώ είναι το Gallery, το Recording History δηλαδή. Σας δείχνει τι έχετε καταγράψει. Μπορείτε να σβήσετε κάποιο από αυτά. Α, πρέπει να κάνω εγγραφή για να σβήσω. Αλλά μπορώ να τα σβήσω αν θέλω τοπικά από το φάκελο βίντεο. Μια πολύ καλή εφαρμογή με το μόνο μειονέκτημα κατά τη γνώμη μου είναι που δεν έχει τη λειτουργία παύση, έχει μόνο έναρξη και σταματημό. Αυτά λοιπόν για το Screen Rec.